Αποκομμένα χωριά, μαραθώνιες διαδρομές για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο τους, φόβος και αγωνία για την ασφάλεια μαθητών και εκατοντάδων πολιτών μετά τη μεγάλη κατολίσθηση στο Φαράγγι του Κοτσυφού που σηματοδότησε το κλείσιμο του δρόμου προς τον νότο του Ρεθύμνου. Βρισκόμαστε στο Φαράγγι του Κοτσυφού, στο σημείο που έγινε μεγάλη κατολίσθηση, σπάζοντας κυριολεκτικά το οδόστρωμα και αποκλείοντας ολόκληρες περιοχές. Προσωπικά έχω τα παιδιά, τα πάω στο βρεφονιπιακό και κάνω 100 χιλιόμετρα κάθε μέρα πήγαινε έλα. Ενώ πριν κάνατε πόσο? Ενώ πριν κάναμε γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Παίρνουν 2-3 συγκοινωνίες για να πάνε στο Ρέθυμνο. Τα παιδιά που πηγαίνουν στο Ρέθυμνο δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα με τη συγκοινωνία των παιδιών, των μαθητών. Πάλι καλά που δεν περνούσε και κανένα λεωφορείο που να είχε μέσα παιδιά και να θρηνούσαμε αυτή τη στιγμή θύματα. Είμαστε μανάδες. Βαρύ πλήγμα για Σελιά, Ροδάκινο, Άγιο Ιωάννη και των γύρω περιοχών, η διακοπή της διέλευσης μέσω του Φαραγγιού, με δεκάδες επιχειρήσεις να μένουν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένες και έρημες, εν ώψη της τουριστικής περίοδου, από την οποία περιμένουν να βιοποριστούν, καθώς το πέρασμα των επισκεπτών αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Έχουμε BRB εδώ πέρα και κάποιες τουριστικές μονάδες, μικρά δωμάτια και επιχειρήσεις, και εδώ στα Κουσελιανά έχουμε βερζινάδικα διάφορα που έχουν, με τον να κλείσει ο δρόμος, έχουν σταματήσει η διέλευση τουριστών. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, δεν περνάει άνθρωπος από το χωριό που ήταν ο νότιος οδικός άξονας από εδώ πέρα, που έπρεπε ήδη να έχει προβλεφθεί για την ευκολότερη διέλευση όλων των οχημάτων και να μην δημιουργείται πρόβλημα στο χωριό. Τώρα το χωριό ερήμωσε. Τα μαγαζιά δεν τα ανοίγουμε φέτο, μέχρι να ανοίξει το Φαράγγι. 50% θα με ζημιώσει λόγω του περαστικού κόσμου που περνάει από εδώ και από αυτοί που δεν θα μπορέσουν να έχουν την πρόσβαση από το δρόμο από εκεί. Γιατί αν πάνε από κάτω, το άλλο το Φαράγγι στον Πλακιά, χαθήκανε. Οι ταβέρνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Ασφαλώς και πλήττονται οικονομικά, διότι δεν είναι εύκολο να πηγαίνει ο κόσμος από το κουρταγιού του Κοφαράγγι και να έρθει μέχρι εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ πέρα η περιοχή είναι τουριστική και περιμένει πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί κόσμος. Περιμένουν να αναζήσουν από αυτό το πράγμα και πώς θα έρχεται ο κόσμος. Οι κάτοικοι των χωριών ζητούν να αποδοθούν ευθύνες, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση προς κάθε αρμόδιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος το συντομότερο δυνατό. Ενώ παράλληλα τονίζουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός τούνελ για ασφαλέστερη διέλευση. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Και σίγουρα ο δρόμος ήδη έπρεπε να έχει ανοίξει. Έπρεπε όλο το χωριό, όλοι οι άνθρωποι που ζουν εδώ πέρα, στα γύρω χωριά, να είχαμε μαζευτεί και να τους είχαμε πει σταματήστε το έργο, γιατί τόσα χρόνια ποτέ δεν είχε πέσει τίποτα. Θεωρώ ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες για να ενωθεί ο νότος με ένα τούνελ, ούτως ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών μας αλλά και εμάς. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει παραλάβει τη μελέτη και βρίσκεται σε συνεννόηση με τους εργολάβους ώστε να ξεκινήσει διαδικασία αποκατάστασης. Ενώ ήδη έχει ξεκινήσει να μελετάει την επιλογή διαφορετικής όδευσης. Αφού έχουμε και τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άμεσα, λέω τη λέξη άμεσα, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης. Μια διαφορετική όδευση. Παραδείγματος χάρη ένα τούνελ. Αυτό όμως αντιλαμβάνεται κανένας. Η περιφέρεια το έχει ξεκινήσει. Εμείς δηλαδή έχουμε ξεκινήσει, είμαστε σε επίπεδο αναγνωριστικής μελέτης για να δούμε την όδευση, από πού μπορεί να πάει, από πού δεν μπορεί.